με δύο νόμους. Έναν τον νόμο του 2003 και έναν νόμο του 2015. Επί αυτόν απεφάνθη ο Άριος Πάγος. Έτσι. Ακριβώς. Άρα, νομονογία, εγώ δεν θέλω να κάνω κριτική επί του περιεχομένου, αλλά επί της βιασύνης. Ποιος είναι αυτός που βιαστικά. Είναι ο επισπεύδων. Ναι, ναι, ποιος. Δηλαδή, από μόνοι τους είπανε είναι σοβαρό θέμα. Και γιατί δεν ήταν σοβαρό θέμα τα αναδρομικά των συνταξιούχων που επέρνε 1,5 χρόνο προσπαθούσαν. Ο κύριος Βερβεσός είπε από 8 μήνες μέχρι 2 χρόνια για να βγει μια απόφαση. Οι 8 μήνες μέχρι 2 χρόνια έγιναν. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία τώρα. Σας λέω για τη βιασύνη. Που πρέπει και σε εσάς να πρέπει να συγχαρούμε όμως τη δικαιοσύνη γιατί πραγματικά έδειξε αυτό. Αρκεί και η επόμενη να είναι. Μακάρι η δικαιοσύνη να ήταν πιο γρήγορη σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι. Τι ακριβώς, δηλαδή δεν φτάνει που κατηγορείτε τον κύριο. Δεν φτάνει που λέτε σε όλα, κυρία Σε όλα, βεβαίως σε όλα. Όχι επιλεκτικά. Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ναι. Και μια κριτική που υποτίθεται ότι κάνατε σε σχέση με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ότι ναι. Η δικαιοσύνη, η απονομή της δεν είναι γρήγορη. Αυτό είναι το θέμα. Οπότε ναι. Τώρα σας πείραξε που είναι γρήγορη. Όχι, δεν μας πείραξε. Η επιλεκτική βιασύνη. Επί της ουσίας είστε απολύτως υποκριτές, διότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτά στα οποία απεφάνθη η δικαιοσύνη είναι δικό σας νόμο. Ξέρετε, κυρία Σιμακοπούλου. Η δικαιοσύνη για τα 400 εκατομμύρια που μπροστάτε. Δεν σε νοιάζει που έγινε 25.000. Κυρία Σιμακοπούλου, εσείς που θέλετε να κάνετε συζήτηση. Ναι, για τα 400 εκατομμύρια που μπροστάτε σαν κόμμα, το κόμμα των μπάτσιδων και των χυμάρων, θα πείτε, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Βάζετε χέρι σε αυτό που χρωστάει 40 χιλιάρικα και εσείς που χρωστάτε 400 εκατομμύρια σας αφήνει στο απειρόβλητο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι κάνατε αλυσβερίσει. Υπάρχει θέμα με τις εκλογές. Με τις τράπεζες κάνατε αλυσβερίσει. Για να ξέρουμε. Υπάρχει σας θέμα με τις εκλογές. Σας βάζει πλάτη. Υπάρχει θέμα σας με τις εκλογές. Σας βάζουν πλάτη οι τράπεζες. Σας βάζουν πλάτη οι τράπεζες. Και εσείς από την πλευρά σας χεστήσατε το ακαταδίωκτο για τους τραπεζίτες. Τους αφήνετε να έχουν επιτόκια στο Θεό τραπεζική εσχροκέρδη. Τρία δισκέρδη και υπερκέρδη. Γιατί αυτά τα δώσατε εσείς. Τι σας δίνουν οι τράπεζες. Σας αφήνουν τους ισορροπισμούς στην Ελλάδα. Ότι και δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω νωρίτερα. Να μην το λέτε αυτό. Να μην το λέτε αυτό. Η αρισία είναι με τον αριθμό. Τότε το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, είναι άλλο. Θα το πω. Μισό λεπτό. Εάν καθυστερείτε στην ολοκλήρωση. Κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου. Και τώρα μιλάω σοβαρά. Κι εγώ. Και λέω. Καιρόσταν. Και λέω. Πολύ σοβαρά. Ότι υπάρχει θέμα δημοκρατίας, τώρα το ακούτε στην χώρα μας. Για την αριστεία και τον φασισμό. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν απαντάτε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλέσαμε τον κύριο Μενουβάκο και τον κύριο Ράβο. Θα ακουστώ. Ακριβώς γιατί προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ. Ο κύριος Κατσιώτης και μετά οι δύο συνάδελφοι για να μην φανεί ότι τους φέραμε για τον κόμμα. Μα έτσι πάει το πράγμα. Κυρία Σιμακοπούλου, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ο λαός, κύριε Παπαδάκη. Ο λαός, κύριε Παπαδάκη, ζει τη δημοκρατία με τις απολύσεις, ζει τη δημοκρατία με τους πληστηριασμούς, ζει τη δημοκρατία με τις εξώσεις, ζει λοιπόν τη χαιρετορία του κεφαλαίου, η οποία είναι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Σήμερα συζητάμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το θέμα των πληστηριασμών. Ο κύριος Τσίπρας προχθές είπε ότι σε καμία ευρωπαϊκή πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Άρα λοιπόν. Και 25.000 είναι λίγοι. 25.672. Δεν μιλούσε για πρώτη κατοικία. 25.000 και για πρώτη κατοικία. Και για πρώτη κατοικία. Γιατί εμείς, κύριε Τριανταφυλλίδη, είμαστε εκεί για να στηρίξουμε, να οργανώσουμε την αλληλεγγύη. Για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία. Επειδή λοιπόν παρεμβαίνει να τον ολοκληρώσω λοιπόν. Δηλαδή, μισό λεπτό, το Μπαταχτσί μπορεί να γίνει πληστηριασμό, κύριε Κατσιώτη. Την Νέα Δημοκρατία, ο πρώτο μισό λεπτό, κύριε Κατσιώτη. Λοιπόν, εμεί δεν μιλάμε για του Μπαταχτσί. Μιλάμε για αυτού. Μιλάμε για αυτού. Μιλάμε για αυτού. Πάτε τελειώσω, σα παρακαλώ δηλαδή. Τι θέλετε, μιλάω πάνω σας. Όχι για την λοιπόν, σας παρακαλώ. Κύριος, λοιπόν, μπαίνει λοιπόν το ζήτημα των ευάλωτων οικογενειών. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται ευάλωτος κάποιος όταν χάνει τη δουλειά του,
όταν ο μισθός του γίνεται ο μισός ή και παρακάτω. Όταν λοιπόν εδώ υπάρχει μερική απασχόληση, υπάρχει το ορομίσθιο όπου απολύεται. Αυτό λοιπόν είναι ευάλωτος. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια είναι πολλοί αυτοί που είναι ευάλωτοι. Δεν μιλάμε λοιπόν για τους παταχτσίδες. Αυτοί είναι πολύ εύκολο να τους δουν. Όμως εδώ παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Μάλιστα. Αυτού που δεν μπόρεσε να πληρώσει τη δόση. Αυτό πρέπει να πληρώσει. Που δεν μπορεί. Και αυτό δεν προστατεύεται. Και απορρίψαν την πρόταση. Απορρίψαν την τροπολογία που κάναμε εδώ προχθές για πολλωστή φορά. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Γιατί εφόσον κόπτεστε για του πληστηριασμού και την προστασία τη πρώτη κατοικία, πρώτον, γιατί δεν ψηφίσατε την τροπολογία του ΚΚΕ με δεδομένο ότι σα ενδιαφέρει και μια διακυβέρνηση μελλοντική με προοδευτικό πρόσημο, και δεύτερον, αφού εσείς κόπτεστε τόσο πολύ για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας ως κυβέρνηση, γιατί διαγράψατε το βουλευτή σας τον κύριο Παναγούλη όταν αρνήθηκε να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τους πληστηριασμούς? Κυρία Κλητού, όπως ξέρετε, η διαδικασία στη Βουλή είναι όταν καθίσει μια τροπολογία από οποιοδήποτε άλλο κόμμα πλην της συμπολίτευσης, ερωτά το υπουργό, θα συζητηθεί η τροπολογία. Λέει ο υπουργός, όχι, δεν είναι στο χέρι. Παίρνουν θέση όμως τα κόμματα. Πήραμε θέση. Σιωπήσαμε θέση. Σιωπήσατε. Κύριε Κατσιώτη. Γιατί αυτή είναι η πολιτική σας. Διακόπτε εσείς. Ναι, αποκαλύφθηκε λοιπόν από τον Τσίπρα. Λοιπόν, από λοιπόν, για να ακούει ο κόσμος και να ξέρει καθαρά. Γιατί δεν ψηφίσατε την τροπολογία. 15-19. Αυτό θα έχουμε τώρα. Μην κάνετε. Δεν πρέπει να ψηφίσετε τίποτα. Αφήστε να ακουστεί καθαρά. Τι να πείτε καθαρά, όταν πάτε στη Βουλή. 15-19 δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. 15-19. Ο κύριος Λαφαζάνης έφερε ονόματα διευθύνσεις. Ήταν όλα πρώτη κατοικία που έφερε ο κύριος Λαφαζάνης. Ονόματα διευθύνσεις και τηλέφωνα έδωσε. Προτείναμε στην κυβέρνηση, και η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο για τις επόμενες ημέρες, να φέρει στη Βουλή όσο ακόμα είναι ανοιχτό, να παγώσει τον πληστηριασμό αμέσως μετά. Γι' αυτό επισκεφθήκαμε την Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε Κατσιώτη. Γι' αυτό επισκεφθήκαμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα παρουσιάσουμε αυτό που λέμε. Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως το είπαμε 15-19. Στη βάση του νόμου της Λούκας Κατσέλη. Εσείς καταργήσατε το σκεπτικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Πληρώστε τα 400 εκατομμύρια. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Πληρώστε τα 400 εκατομμύρια. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται όλοι. Και δεν σας πειράζει. Και δεν σας πειράζει. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε εδώ και θα σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχουμε εκλογές. Δεν μπορώ να ακουστώ, κυρία Αναστασοπούλου. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σιμακοπούλου. Τον κύριο Τριανταφυλλίδη και τον κύριο Κατσιώτη με την κοινοβουλευτική σειρά και όχι για κανέναν λόγο.